από τη διπλωματική οπτική έχουμε τον πρέσβη επί τιμή, με μεγάλη εμπειρία και σε μεγάλες θέσεις ευθύνης, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Κύριε πρέσβη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που σας βλέπω. Να σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Βλέπω ότι ασκούνται πιέσεις και αρκετές πιέσεις και προς την πλευρά του Ισραήλ και προς την πλευρά του Ιράν για μια αυτοσυγκράτηση. Ο Μπλίνκεν έχει πει ότι 48 ώρων, το έχει πει τη Δευτέρα, θα έχουμε το χτύπημα. Δεν το είχαμε αυτές τις 48 ώρες. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως υπάρχει μια μικρή χαραμάδα να μην έχουμε ένα μεγάλο θέμα και να είναι πιο μαζεμένο? Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια θα είναι η βαρύτητα του πλήγματος και ποιες θα είναι και οι συνεπειές του επομένως. Το βέβαιο είναι ότι το Ιράν οπωσδήποτε θα αντιδράσει. Ναι, αυτό ναι. Διότι το πλήγμα που δέχθηκε το υποχρεώνει οπωσδήποτε για λόγους προστασίας του κύρους του σε μία απάντηση. Υποθέτω ότι η απάντηση θα είναι ασφαλώς σκληρή, δεν θα είναι απλώς τυπική. Το ζήτημα είναι να μην είναι τέτοιας μορφής ώστε να δώσει πρόσχημα και αφορμή στο Ισραήλ να εξαπολύσει ένα ισχυρότερο ακόμα πλήγμα, πράγμα που θα αποσταθεροποιήσει απόλυτα την όλη κατάσταση. Η εντύπωση μου είναι ότι εκτός από το Ισραήλ που έχει δείξει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου και από πολλών ετών μάλιστα, πολύ δε περισσότερο τελευταία, έχει αποδείξει ότι θέλει και την σύγκρουση με το Ιράν. Εκτός λοιπόν από το Ισραήλ που θέλει τον πόλεμο, πολλοί άλλοι παράγοντες θεωρούν ότι θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Οι Αμερικανοί ασφαλώς δεν τον θέλουν, διότι είναι σε προεκλογική περίοδο και δεν θα ήθελαν να δημιουργηθεί μια κατάσταση κρίσης που θα επηρεάσει και τη στάση των εκλογέων και θα παρεμβάλλει εμπόδια ίσως και στην προεκλογική εκστατεία. Η Ευρώπη επίσης δεν θα είχε λόγους να επιδείμει τον πόλεμο και παρά το μικρό της δυστυχώς κύρος ασφαλώς ασκεί και αυτή πιέσεις ώστε να υπάρξει μια συγκράτηση και από τις δύο πλευρές, και από την Περσική και από την Ιρανική και από την Ισραηλινή. Η εντύπωσή μου είναι ότι θα υπάρξει μεν πλήγμα, θα δημιουργηθεί μια σοβαρή κατάσταση, αλλά ότι θα αποφύγουμε την γενικευμένη σύραξη, οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της οποίας θα ήταν πράγματι δραματικές. Όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά για την όλη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που έχει και μια παράδοση άκρας ευαισθησίας σε κρίσεις, και φυσικά και για την πέραν της Μέσης Ανατολής ζώνη, στην οποία βρίσκεται και η χώρα μας. Αυτό που είπατε για να αποφύγουμε την εμπλοκή περισσότερων χωρών, εκτιμάτε δηλαδή ότι αν πάμε ό,τι είναι να γίνει, θα είναι μόνο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, θα είναι βέβαια και Χεζμπολάχ, άρα ο Λίβανος. Θα είναι και η Χεζμπολάχ οπωσδήποτε. Θα είναι. Θα είναι η Χούθη, μάλλον. Άρα η ΕΜΕΛ. Θα είναι και αυτή. Θα είναι και η Χαμάς με όσες από τις δυνάμεις τέλος πάντων τις έχουν αποδείξει. Το θέμα, ας πούμε, η Ιορδανία, Αίγυπτος, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι θα εμπλακούν. Και αυτό τον χώρο. Ναι. Όχι. Πιστεύω ότι αυτές οι χώρες δεν θα εμπλακούν, εκτός βεβαίως αν υπάρξει. Λέμε τώρα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις εκτιμήσεις του μέχρι τώρα. Αλλά βάσει των παραμέτρων που υπάρχουν τώρα. Ακριβώς. Και λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική των χωρών αυτών, ασφαλώς δεν θα υπάρξει προθυμία ή ευκολία εμπλοκής Μάλιστα. σε μία σύραξη. Τώρα, το συζητάγαμε και με τον κύριο Λαγκίδη πριν. Τουρκία. Ναι. Μέχρι πού θα εμπλακεί? Η Τουρκία, όπως σωστά επισημάνατε προηγουμένως και το παρατήρησα, διότι ήταν εύστοχη η επισήμανσή σας, η Τουρκία κάθε φορά που δημιουργείται μία διεθνής κρίση, οπουδήποτε, οπουδήποτε είναι, δηλώνει παρούσα. Δηλώνει παρούσα. Ναι. Δηλώνει το ενδιαφέρον ναι. της. Προσπαθεί να καταστήσει αισθητή την παρουσία της και το ρόλο της. Ασφαλώς στην περίπτωση αυτή θα ταχθεί κατά του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν νομίζω όμως ότι θα θελήσει να έχει έμπρακτη εμπλοκή. Επιχειρησιακή εμπλοκή, δεν το βλέπετε. Επιχειρησιακή, δεν το βλέπω. Θα έχει ρητορική εμπλοκή. Πολιτικής φύσεως, βέβαια.
αλλά θα είναι περισσότερο ρητορική. Το οποίο είναι και το δυνατό σημείο του Ερντογάν, κύριε πρέσβη. Ακριβώς. Η ρητορική εμπλοκή. Ασφαλώς. Και αυτό πρέπει να το αναμένουμε. Και επίσης, με βάση τώρα αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι ανοίγει το στόμα του Ερντογάν και δεν ξέρει τι λέει. Εγώ πιστεύω ο Ερντογάν και η τελευταία λέξη που λέει είναι προγραμματισμένη και ξέρει ακριβώς τι θα πει. Ποτέ δεν του ξεφεύγει κάτι. Είναι λανθασμένη τελείως η ερμηνεία αυτή, η οποία δυστυχώς για αρκετό διάστημα ίσχυσε και στην Ελλάδα και από πολλούς κύκλους εξακολουθεί να υποστηρίζεται ότι ο Ερντογάν είναι ένας αμετροεπής πολιτικός, ο οποίος παρασυρώμενος από... Λέει και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν ισχύει διάθεση, αυτό. Λέει και πράγματα τα οποία η Τουρκία δεν μπορεί να εφαρμόσει. Δεν ισχύει αυτό. Ασφαλώς ο Ερντογάν είναι πολύ καλά μελετημένος στις κινήσεις και στις ενέργειές του. Και στις δηλώσεις του και στα επιπλέον που λέει και στις κινήσεις και στις ενέργειές του. Επομένως, πρέπει πάντα να τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Διότι ένα χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής είναι ότι προαναγγέλει συχνά εκείνα τα οποία προτίθεται να πράξει και τα οποία όντως θέτει σε εφαρμογή εν συνεχεία. Εκείνο που θα ήθελα να παρατηρήσω με αφορμή τη συζήτησή μας είναι ότι θα ήταν σκόπιμο, εποφελές και χρήσιμο και η Αθήνα να έχει έναν ρόλο πιο δραστικό και θα σας έλεγα και πιο ζωηρό στα διεθνή δρόμενα. Στην κρίση που εφερειπίν που είναι στη Μέση Ανατολή, θα ήταν σκόπιμο να δηλώνουμε και εμείς ποιες είναι οι θέσεις μας, ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης, ότι απευθύνουμε έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μην προχωρήσουν σε ένοπλη αναμέτρηση μεταξύ τους. Να κάνουμε δηλαδή αισθητή και απολύτως κατανοητή και τη δική μας παρουσία. Έχω συχνά την εντύπωση, ξέρετε, ότι ενώ οι θέσεις μας τέλος πάντων είναι σωστές, τις έχουμε πει, είμαστε κατά των πολέμων, δεν δίνουμε την έμφαση που είναι απαραίτητη, ώστε και η διεθνής κοινότητα να αντιλαμβάνεται ότι αυτή η μικρή χώρα που λέγεται Ελλάς έχει μία φωνή, έχει μία θέση, έχει μία πολιτική γραμμή, την οποία δεν διστάζει να αναπτύξει και να παρουσιάσει διεθνώς. Τα λέτε πάρα πολύ καλά διπλωματικά εσείς. Εγώ να το πω έτσι πιο απλοϊκά. Ας χτυπήσουμε μια φορά το χέρι στο τραπέζι. Ας ακουστεί η φωνή μας μια φορά πιο δυνατά. Δεν είναι κακό. Βέβαια. Δεν είναι κακό. Όχι, θα σας έλεγα ότι όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά είναι και εποφελές. Διότι βεβαίως η φράση είναι συμβολική που είπατε. Συμβολικά το είπα, εννοείται. Ναι, συμβολικά. Ναι, ασφαλώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το κατάλαβα. Αλλά πρέπει ακριβώς να είσαι έτοιμος να δείξεις ότι έχεις και τη γνώμη σου και τη θέση σου και την άποψή σου και ότι δεν αντιδράς απλώς αντανακλαστικά. Α, έγινε κάτι και είπαμε να λάβουμε θέση και εμείς. Όχι, θα πρέπει να έχουμε άποψη, να τολμάμε να την διατυπώσουμε την άποψη. Ακριβώς. Πολλό μάλλον όταν έχουμε την συνάφεια, την γειτονία, την γειτνίαση με την Τουρκία, η οποία βλέπετε ότι σε ό,τι θέμα προκύψει σπέβδει να λάβει θέση και έτσι σταδιακά και βαθμιαία επιβάλλεται στη διεθνή κοινότητα ως μια χώρα η οποία έχει κύρος και επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό μπορούμε να το διεκδικούμε και εμείς και να μην περιοριζόμαστε μόνον στο δίκαιο των θέσεών μας και σε μια διστακτική ή ελαφρώς αμήχανη θέση παρατηρητού στα πρατώμενα. Γιατί από χτυπήματα στην πλάτη και από το έχετε δίκαιο έχουμε χορτάσει, κύριε πρέσβη. Ασφαλώς. Από πράξεις. Και αυτά μας λείπουν. Ασφαλώς. Τώρα, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε και θέλω να έρθουμε στα δικά μας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Αθήνα, Λευκωσία είναι καταρχήν σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις, υπάρχει μια επιφυλακή. Η εκτίμησή σας ποια είναι, σε ποια γραμμή πρέπει να είμαστε? Ορθώς υπάρχει αυτή η επιφυλακή, διότι δεν ξέρουμε ποιες, όπως είπαμε και στην αρχή,
ποια θα είναι η βαρύτητα του πλήγματος και από τις δύο πλευρές και τι συνέπειες θα έχει. Ιδίως η Κύπρος πρέπει να είναι σε ακόμα μεγαλύτερη επιφυλακή, διότι είναι πολύ κοντά στο Λίβανο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα έχει άμεση εμπλοκή σε όσα πρόκειται λόγω να της Χεσμολάχ. Λόγω της Χεσμολάχ και λόγω της μικρής απόστασης που έχει από τον, που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, Κύπρου και Λιβάνου. Η Ελλάδα επίσης σωστά θα είναι σε επιφυλακή, διότι όπως έχει γραφεί και στον ελληνικό τύπο προημερών, υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες από υπηρεσίες ξένων χωρών, συμμαχικών, ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα εναντίον Ισραηλινών στόχων επί ελληνικού εδάφους. Αν αυτό συμβεί, ήρθε να μην συμβεί βεβαίως, θα βρεθούμε σε μια θέση κρίσιμη, διότι ουσιαστικώς θα έχουμε υποστεί και εμείς πλήγματα από αυτή τη διαμάχη και θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακούμε, να αρχίσουμε έρευνες, ποιος το έκανε, από ποια πλευρά προήλθε κτλ. Ας ελπίσουμε λοιπόν, αυτές οι εκτιμήσεις και τα σενάρια αυτά να μην προχωρήσουν. Το ευχόμαστε από καρδιά σε αυτό. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σκηνικό που περιγράφετε, γιατί θα είναι δύσκολο το σκηνικό. Θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που θα μας φέρει και σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Ακριβώς. Επίσης, μία άλλη συνέπεια που μπορεί να προκύψει θα είναι ένα μεταναστευτικό ρεύμα. Κάθε φορά που δημιουργείται μία τόσο σοβαρή κρίση στην περιοχή μας, παρουσιάζεται μία υψημένη μεταναστευτική ροή προς τις δικές μας περιοχές. Πολλές φορές, μάλιστα, τα γεγονότα της κρίσης αποτελούν όχι την αιτία, αλλά το πρόσχημα για να εκδηλωθεί το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα. Επομένως, και εκεί χρειάζεται μία ιδιαίτερα υψημένη εγρήγορση και επαγρύπνηση από δική μας πλευράς. Μάλιστα. Και μία τρίτη συνέπεια που δυστυχώς δεν μπορούμε να την επηρεάσουμε και που θα προκύψει αν η κρίση λάβει διαστάσεις, θα είναι τα εμπόδια στην αυσιπλοεία, στην όλη περιοχή της κρίσης, πράγμα που θα επιφέρει αναπόφευκτα αύξηση τιμών και στα τρόφιμα και πιθανότατα και στην ενέργεια. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι μια εξαιρετικά δυσμενής επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χάρηκα που τα είπαμε. Επίσης, ευχαριστώ και εγώ επίσης. Λοιπόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.